ιστορικό Μινιόν είναι ταυτισμένο με την ακμή αλλά και την παρακμή του ιστορικού κέντρου της Αθήνας. Και χαίρομαι πράγματι που μέσα και από αυτήν την σημαντική επένδυση πιστοποιείται το πολύ μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για την αναβίωση μιας περιοχής η οποία εδώ και πολλά χρόνια είχε εγκαταλειφθεί στις τύχες της. Προσωπικά το γνωρίζω καλά, διότι για αρκετό καιρό το πολιτικό μου γραφείο ήταν εδώ πέρα στη γωνία Πατησίων και Χαλκοκονδύλη. Η περιοχή αλλάζει όμως, όπως αλλάζει και ολόκληρη η Ελλάδα, μια χώρα η οποία πια είναι ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις και φυσικά το κέντρο της Αθήνας προσφέρει ακριβώς αυτές τις σημαντικές ευκαιρίες. Εγώ να σταθώ στο γεγονός ότι αυτή η επένδυση, πέραν από τη μεγάλη σημειολογία της μετά από δεκαετίες, αυτό το ιστορικό κτίριο θα ξαναποκτήσει ζωή. Να σταθώ στο γεγονός ότι μιλάμε για μια μεικτή χρήση, άρα δεν μιλάμε μόνο για ένα ξενοδοχείο, μιλάμε για χώρους και καταστήματα, για χώρους γραφείων αλλά και για κατοικία. Κάτι το οποίο δίνει ζωή 24 ώρες το 24ωρο σε μια περιοχή της Αθήνας που το βράδυ είχε και σε έναν βαθμό έχει ακόμα τις δυσκολίες της. Και βέβαια στο γεγονός ότι όλες οι επενδύσεις οι οποίες γίνονται σήμερα που αφορούν τον κατασκευαστικό κλάδο είναι επενδύσεις οι οποίες γίνονται με τα υψηλότερα περιβαλλοντικά στάνταρ και ως προς την απομάκρυνση του αμιάντου αλλά και ως προς το ενεργειακό αποτύπωμα, την ενεργειακή κατανάλωση αυτού του κτίριου. Επίσης το γεγονός ότι και αυτό το σημαντικό και δύσκολο και περίπλοκο έργο γίνεται από ελληνική εταιρεία development, από ελληνική κατασκευαστική εταιρεία με Έλληνες αρχιτέκτονες. Αυτό καταδεικνύει ότι και στον τομέα αυτό είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας πρωτοπορίας, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην σημαντική αστική αναγέννηση του κέντρου της Αθήνας. Μια προσπάθεια η οποία έχει την συνολική στήριξη της κυβέρνησης, σε συνεργασία πάντα με το Δήμο, με την τοπική αυτοδιοίκηση, αυτό το οποίο γίνεται στο κέντρο της Αθήνας σήμερα, παρά τις όποιες προσωρινές δυσκολίες, είναι πράγματι πολύ, πολύ εντυπωσιακό και πιστεύω ότι τα καλύτερα είναι ακόμα μπροστά μας, δεν τα έχουμε δει.